τα δικά μου μπορούν να αποτελούν μια αιτία δραστηριότητας, μιας επιχειρηματικότητας για τον άλλον. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της γενικότερης κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναφερθώ όσον αφορά τουλάχιστον ομολαστή και από την εικόνα που έχω εκλάβει μέχρι τώρα, ότι υπολοιπόμαστε. Υπολοιπόμαστε σε φορείς διαχείρισης αποβλήτων που έχουν σχέση με το σημερινό σας αντικείμενο, και όχι μόνο το σημερινό σας αντικείμενο, αλλά γενικότερα. Γιατί, για παράδειγμα, ο νομός Λασιθίου, έχοντας περισσότερα από 17.000 στρέμματα θερμοκηπίου, έχει και σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης των φυτικών υπολοιμάτων. Όμως το σημερινό θέμα είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο από τη σημερινή κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι πραγματικά για το Λασίθι δεδομένη ως εξής. Υπάρχουν δύο διαχειριστικοί φορείς, οι οποίοι τρέχουν στον Δήμο τα γίνει πολλά. Εκ των πραγμάτων, εκείνος ο οποίος κατασκευάζει τη σιτία κάτι ή θέλει να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις και έχει τέτοιου είδους υλικά που πρέπει να αναποθέσει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, μπαίνει κατά την άποψή μου σε μια διαδικασία πώς θα το αποφύγει, λόγω του τεραστίου κόστου, τη μεταφορά κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και για το Ροπέδιο Βαστίου, το ίδιο συμβαίνει και για το Δήμο της Ιεράβετρας. Όμως ταυτόχρονα, νομίζω ότι υστερούμε και σε ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για το τι ευκαιρίες έχει στη διάθεσή του μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία να μπει σε μια διαδικασία να αναλάβει επιχειρηματική δραστηριότητα με σημαντικά ωφέλη για όλο τον νομό Λαστίου, για θέσεις εργασίας, για δημιουργία και άλλων φορέων διαχείρισης αυτών των ειδικών, όπως κάνουν οι διοργανωμένες πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πω εξαιτίας της σημερινής συνάντησης εδώ στον Άγιο Νικόλαο και επειδή έχουν έρθει και ορισμένοι από μακρινότερες περιοχές, όταν ήταν ευχής έργο και να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, να υπάρχει ενημέρωση και στη Σιτία μελλοντικά και στον Δήμο της Ιεράβετρας. Και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, είναι λιγότερο. Ή δηλαδή σε ένα ορεινό χωριό της Ιεράβετρας ή της Σιτίας, γνωρίζουν ότι υπάρχουν στον Άγιο Νικόλαο φορείς που μπορούν να αποδεχτούν. Ακόμα έχουμε πολλή δουλειά δηλαδή μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όντως όσοι παρευρίσκονται εδώ μπορεί να γίνουν φορείς και να μεταφέρουν όλες αυτές τις εμπειρίες. Έχετε τις γνώσεις να μας μεταφέρετε τις δικές σας. Σας καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Νομίζω ότι η σημερινή ημερίδα είναι πολύ χρήσιμη και για εμάς τους συναδέλφους που αφορά την αξιοποίηση και τη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών και κατασκευών. Νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει, νομίζω, όλοι όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η νομοθεσία υπήρχε, όμως δυστυχώς οι φορείς διαχείρισης, εμείς το είχαμε την τύχη στον Αγίου Νικολάου να έχουμε, αλλά στο υπόλοιπο του νομού δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε τη διαχείριση που θα πρέπει ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να προστατευτεί το περιβάλλον στο θέμα. Νομίζω ότι η σημερινή ημερίδα θα δώσει το δικαίωμα και κομμάτι της ενημέρωσης, όμως να τεθούν και τα ζητήματα και προβληματισμοί που έχουν να κάνουν με τις αδειοτήσεις, τις διαχείρισης της μεταφοράς, τον έλεγχο, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά συμβάνουν ώστε τα απόβλητα και των κατασκευών να αξιοποιηθούν, ώστε να δημιουργηθούν, όπως είπε και ο κ. Ζεμπεφυρέης, νέες ευκαιρίες εργασίας, όμως και το σημαντικότερο είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση όλων των πολίτων, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο εικόνα της περιοχής μας στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ και καλό αποτέλεσμα στην ημερίδα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που είστε εδώ πέρα, να μπορέσετε να μας ενημερώσετε, γιατί όπως γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε περισσότεροι, το βιοπά έχει ξεκινήσει. Μετά από 20 χρόνια είμαστε έτοιμοι να καταστήσουμε εταιρείες μέσα. Ήδη έχουμε μια εγκατεστημένη εταιρεία, η οποία ξεκινάει τώρα 10 Δεκεμβρίου την δουλειά της πάνω, μπορεί να ενεργοποιηθεί, να δουλεύει, και όπως είμαστε κοντά με 5 με 6 εταιρείες που ξεκινάνε τα έργα τους πάνω στο ΒΙΟΠΑ. Οπότε μας κάνει ιδιαίτερη χαρά η ενημέρωση που θα μας κάνετε, να μπορέσω και εγώ να ενημερώσω με την απαραίτητη προϋπόθεση της γνώσης που θα πάρω σήμερα τους υπόλοιπους. Είναι χαρά μας που γίνονται τέτοια ενημερώσεις και μερίδες στην περιοχή μας και είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπηρεσίες, από την οικοδομία, από υπηρεσίες που διαχειρίζονται απόβλητα, όπως οι απόβλητα κατασκευών, όπως η υπηρεσία κυρίαρχης τεχνικού ελέγχου της αποκεντρωμένης διοίκησης. Είναι συνάδελφοι ιδιώτες μηχανικοί που περνάνε από τα χέρια τους με διάφορους τρόπους απόβλητα εξκαφών και δικαδραφήσεων, αλλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να επενδύσουν στο χώρο των ανακυκλώσιμων υλικών και της ανακύκλωσης των σκαφών και δεκατεδαφίσεων και σε άλλες περιοχές του νόμου.
Σίγουρα το ξέρουμε ότι στον Άγιο Νικόλο έχουμε την τύχη να έχουμε δύο συστήματα και δύο μονάδες ανακύκλωσης. Έχουμε όμως ένα μεγάλο ζήτημα στο υπόλοιπο τμήμα του νομού, η Ιεράπετρα, Σιτία και λίγο μικρότερο στο οροπέδιο λόγω της μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρατηρείται εκεί, αλλά επιβάλλεται και μακάρι να προχωρήσουν τέλος πάντων διαδικασίες να δημιουργηθούν και άλλες μονάδες στις υπόλοιπες περιοχές του νομού. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι σύντομος στην ομιλία μου, γιατί δεν θέλω να μπω στο κομμάτι της νομοθεσίας ή της διαχείρισης των αποκλήτων, μια και θα το αναλύσουν οι υπόλοιποι. Θα πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά κάποια έτσι, βασικά καταρχήν για να γνωρίζουμε αν και νομίζω θα τα πούνε, τι είναι ΑΕΚ, έτσι, καταρχήν και γιατί είμαστε δηλαδή σήμερα εδώ. Τα ΑΕΚ είναι τα απόλυτα εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Είναι κάθε υλικό ή αντικείμενο από εξκαφές κατεδαφίσεις που θεωρείται απόλυτο, είτε από ιδιωτικά είτε από δημόσια έργα. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από κοπές μαρμάρων, απόβλητα από την περίσσια σκυροδέματος και απόβλητα από τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, σεισμούς κλπ. Που μπορεί να μην τους δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά εάν έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο που απαιτεί τη διαχείριση τελικά ΑΕΚ, αυτές είναι πολύ μεγάλες ποσότητες, αυτές πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και είχαμε ένα πρόσφατα παραδείγματα και πλημμυρών. Ας πούμε χθες στην Κινέτα ή το προηγούμενο καλοκαίρι στο Μάτιο που έπρεπε να απομακρυνθούν όχι μόνο έκανα και επικίνδυνα απόβλητα. Άρα ίσως και οι Δήμοι, μια και μιλάμε και για την πολιτική προστασία βέβαια του νομού, πρέπει να σκεφτεί από πριν και να έχει ήδη χώρους έτοιμους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών που θα πάνε αυτά τα απόβλητα. Γιατί αυτά βιάζουν να απομακρυνθούν άμεσα. Άρα πρέπει να το βάλει και στα προγράμματα διαχείρισης από ζημιές και τα λοιπά, από καταστροφές. Τώρα, εξαιρούνται τα ΑΕΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές που έχουν λιπανθεί με επικίνδυνες ουσίες, γιατί πάνε στα επικίνδυνα απόβλητα και έχουν ειδική διαχείριση. Τα ΑΕΚ που χαρακτηρίζονται απόβλητα, που έχουν αδίαντο δηλαδή κυρίως, ας πούμε, από καταδαφίσεις. Τα απόβλητα από εργασίες εξόρυξης, επεξεργασίες μεταλλευμάτων δεν είναι ΑΕΚ. Και το χώμα, οι αναφυσικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στο χώρο παραγωγής όπου έγινε η εξκαφή. Αυτό είναι ένα ζήτημα, ένα μεγάλο ζήτημα, τι μπορεί να γίνει για επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες. Πολλοί και έρχονται και στην υπηρεσία, κάνουν εξκαφές και θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα άλλο χώρο δικό τους ή ενός γείτονα ή ενός φίλου, χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, ένα προϊόν οικονομικής διαχείρισης ή οικονομικής απολαύσης. Θα μας πούνε εδώ αργότερα ή θα συζητήσουμε τι επιτρέπεται από αυτή τη διαδικασία και τι πραγματικά εξαιρείται και τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι πολίτες. Τώρα, ο ρόλος του πολίτη. Οφείλουμε όλοι μας να είμαστε μέρος της γης διαχείρισης των ΑΕΚ. Οφείλουμε να έχουμε ως προτεραιότητα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Όλοι βλέπουμε και έχουμε δει πολλές φορές σε ρέματα μπάζα, σε κανέναν δεν αρέσει το θέαμα. Άρα πρέπει να μπούμε σε μια λογική να διαχειριστούμε ορθά και σύμφωνα με την νομοθεσία αλλά και περιβαλλοντικά τα ΑΕΚ. Και επίσης μέσω της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚ δημιουργούμε τοπικές θέσεις εργασίας και στις μονάδες ανακύκλωσης και με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, θα πω εν συντομία κάποια πράγματα στο τέλος, δημιουργούμε θέσεις εργασίας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων. Τώρα, για το ρόλο του μηχανικού, μια και εκπρόσωπο στην Νομαρχιακή Επιτροπή, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του μηχανικού παραγωγικού, τόσο των ιδιωτών μηχανικών μέσω των οικονομικών εργασιών κάθε είδους, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινήσεις σπιτιών, ιδιωτικών κατοικιών, αλλά και των δημοσίων συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων, αφού πολλές φορές είμαστε τόσο μελετές όσο και
εργολάβοι ή υπεύθυνοι για κατασκευή αεροσποδομών, κατασκευές, συντηρήσεις δρόμων, γέφυρες, σύραγγες, αναπλάσεις χώρων, όπου έχουμε ως μέρος της δραστηριότητάς μας και τη διαχείριση των αποβλήτων ΕΚ. Τέλος, η διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπως είπα, είναι ένα θέμα που το δημόσιο και οι συνάδελφοι μηχανικοί που δουλεύουν στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δήμων και περιφέρειας και αποκεντρωμένης διοίκησης πρέπει να έχουν στα υπόψη τους και να υπολογίζουν στα σχέδια. Τώρα, γιατί εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων ΑΕΚ? Γιατί, καταρχήν, το πρώτο πράγμα είναι η προστασία του περιβάλλοντος για να βάλουμε τη ποιότητα ζωής μας. Το να βλέπουμε τα ΑΕΚ, τα μπάζα στους δρόμους, στις πλατείες, στο χωράφι του γείτονα, στα ρέματα, δεν υπάρχει κανένας που το θέλει. Μέσω της αναρτής διαχείρισης δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Το να πετάξει κάποιος απλώς να είναι να αποθέσει τα ΑΕΚ είναι μια απλή εργασία. Από εκεί και μετά όμως, εάν προχωρήσουμε στην εναλλακτική διαχείρισή τους, τότε αναγκαστικά θα δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι, τόσο για τη συλλογική μεταφορά, για την εργασία της ανακύκλωσης, αλλά και τελικής διάθεσης με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Και επίσης, μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται η επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Τα περισσότερα υλικά των εξκατοφών και κατεδαφίσεων, το 90-95% του όγκου, αλλά και του βάρους των υλικών επαναχρησιμοποιούνται ή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε ως υλικά κατασκευής είτε ακόμα και ως υλικά μπαζώματος, όπου υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ορισμένες περιοχές, όπως στους Σιτά ή όπως στα εγκαταλελειμμένα λατομεία, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση στα λατομεία.